σε όλους να περάσω μια υπέροχη βραδιά. Τα νέα είναι ευχάριστα. Από ό,τι μαθαίνουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν να χαλαρώνουν τα μέτρα. Οπότε ας ξεχαστούμε λίγο σήμερα, ας τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Crete TV και τραβάει αυτή την υπέροχη ξεχωριστή βραδιά. Κυριάκος Γρηγοράκης που παρακολουθείτε στους δέκτες σας δεν είναι επαγγελματίας τραγουδιστής, αλλά αστυνομικός στο επάγγελμα και μάλιστα υπηρετεί σε μια νευραλγική υπηρεσία της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων. Ο ίδιος, όταν τελειώνει τη βάρτια του και αναγκαστικά παραμένει κλεισμένος στο σπίτι του με την οικογένειά του, μετατρέπει το σαλόνι του σε μουσική σκηνή, χρησιμοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας αλλά και τη βελούδινη φωνή που διαθέτει. Ευκαιρία με τον κορονοϊό και την καραντίνα, σκέφτηκα να διοργανώνω εδώ από το σπίτι μου για να κάνω παρέα, να ξεχνιέμαι και εγώ και οι φίλοι μου μέσω Facebook, βραδιές. Σήμερα νομίζω είναι η πέμπτη ή έκτη βραδιά. Οι παραγγελίες που παίρνω είναι πολλές. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους με ακολουθάνε, όλους όσους διασκεδάζουν μαζί μου. Εύχομαι και σήμερα να περάσουμε όλοι μαζί ένα υπέροχο βράδυ. Ο Κυριάκος που άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του στο συνεργείο της Crete TV εξομολογείται ότι πέρα από το καθήκον του, οι δύο μεγάλες αγάπες της ζωής του είναι το τραγούδι και το ποδόσφαιρο. Μάλιστα μας λέει ότι από πολύ μικρός του άρεσε να τραγουδά, ενώ αναπολύει τις στιγμές που νανούριζε την αδελφή του με το τραγούδι του. Τραγουδάω από πολύ μικρός. Θυμάμαι για να κοιμηθεί η αδελφή μου να πάω στον πατέρα μου, στο κρεβάτι να δω τηλεόραση, στη τραγούδακα και την κοίμιζα. Έχω ένα ψώνιο με το τραγούδι, αλλά με κέρδισε η αστυνομία. Υπηρετώ την αστυνομία, τη σεβάστηκα και γι' αυτό το κράτησα μόνο για τους φίλους, τους συγγενείς και για τους δικούς μου ανθρώπους. Ο Κυριάκος Γρηγοράκης λοιπόν που ερμηνεύει με πάθος κάποια βράδια μεγάλες επιτυχίες γνωστών Ελλήνων ερμηνευτών είναι η ζωντανή απόδειξη ότι όλοι μπορούμε να αξιοποιήσουμε το όποιο ταλέντο διαθέτουμε ακόμα και εν μέσω της φωνικής πανδημίας. Στο